Δημοτικό στάδιο δράμας, δύσκολη νίκη για τον Παδραμαϊκό απέναντι στο μαχητικό Άρη Μικροχωρίου με σκορ 3-1. Βλέπουμε την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο με ρέφερι της αναμέτρησης τον Βασίλη Χορόζογλου. Πρώτη βοηθός η Μαρία Ζάχαρη, δεύτερος βοηθός ο Αντωνίου Παρασκευάς. Πάμε να δούμε δεκάδες για τις δύο ομάδες. Για τον Παδραμαϊκό, ο Γιώργος Λάλας παρέταξε. Χαραλαμπίδη στο τέρμα, Τάσο Ζιρινίδη, Μπαμπαλή, Καρασαβίδη Χάρη, Μιχαηλίδη Παπαδόπουλο Νίκο, Χατζικυριάκου, Μητρούση, Μουρατίδη Γιώργο, Αχαλινόπουλο που ήταν και αρχηγός και Θεόφιλο Γουνατίδη στο αρχικό σχήμα. Για την ομάδα του Μικροχωρίου, Γιάννης Ιωαννίδης προπονητής, με Τότκα στο τέρμα, Γκαμότσο Πεντεζίδη Αυγητίδη, Καζάκη Ιωσιφίδη, Δαφνάκη Τόπι, Μιχάλη Κωνσταντινίδη, Γεωργιεφένδη και Γεωργιάδη στο αρχικό σχήμα. Πάμε να δούμε και τις αλλαγές των δύο ομάδων στο παιχνίδι. Για το γηπεδούχο Παδραμαϊκό, στο 62 στη θέση του Μητρούσιο Περσιαλής, στο 83 στη θέση του Μιχαηλίδη ο Καμίδης και στο 90 διπλή αλλαγή στις θέσεις των Γουνατίδη και Μουρατίδη Γιώργου, ο Βοιατζής και ο Άντζας. Πάμε και στους φιλοξενούμενους. Στο 62 διπλή αλλαγή για τον Γιάννη Ιωαννίδη, εκτός ο Αυγητήρης και ο Κωνσταντινίδης, εντός αγώνα ο Μπουμπέκης και ο Κοσκερίδης. Στο 68 στη θέση του Γεωργιάδη ο Ιωσιφίδης και στο 76 διπλή αλλαγή, εκτός αγώνα Δαφνάκης και Τόπι, εντός αγώνα ο Ζήσης και ο Μανώλης ο Κοκοτσάκης. Πάμε λοιπόν να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα, αυτό το 3-1 υπέρ του Παδραμαϊκού, που όμως μπορεί σαν έκταση σκορ να δείχνει εύκολη νίκη, αλλά το 2-1 έγινε στο 76 από τον αρχηγό τον Αχαλινόπουλο και το 3-1 στο 78 από τον Γιώργο τον Μουρατίδη. Δύο αρχηγοί για την κλήρωση, με το νούμερο 3 ο Πεντεζίδης αρχηγός για τους φιλοξενούμενους, με το νούμερο 10 ο Αχαλινόπουλος αρχηγός για τον Παδραμαϊκό. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Πρώτη προσπάθεια επίθεσης για τον Παδραμαϊκό. Απομακρύνεται η μπάλα από την άμυνα του Μικροχωρίου. Κερδίζουν την μπάλα οι γηπεδούχοι με τον Μητρούση, ο οποίος κάνει μια ωραία μεταβίβαση και έρχεται ο Χατζικυριάκου από κοντά να ανοίξει το σκορ στην πρώτη φάση στο παιχνίδι. Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης ο Παδραμαϊκός ανοίγει το σκορ με σκορ εδώ Χατζικυριάκου. Πολύ ωραία η πάσα του Μητρούση. Το σούτ από τον Χατζηκυριάκο από κοντά παρά τα σηκωμένα χέρια των παιχτών του Μικροχωρίου. Κανονικά συνέχεια στη φάση από τον βοηθό. Ο Χατζηκυριάκο, ωραίο τελείωμα μέσα από την περιοχή. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Τότκας. 1-0 ο Παδραμαϊκός μόλις το 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Μια προσπάθεια με τον Αχαλινόπουλο. Ένα συρτό σούτ σε διπλή προσπάθεια. Ο Τότκας θα μπλοκάρει την μπάλα. Ένα φάουλ για το Μικροχώρι στο 20 με τον Τόπι. Τόπι εκτελεί, η μπάλα βρίσκει στο τείχος, αλλάζει λίγο πορεία στα δίχτυα. Σκόρερο Τόπι στο 20, ισοφαρίζει το Μικροχώρι σε 1-1. Στον πρώτη του επιθετική προσπάθεια στο παιχνίδι. Ο Παδραμαϊκός μπήκε δυνατά, βρήκε τον γκολ στο 10. 10 λεπτά μετά όμως τα στημένα, πολύ καλός ο Τόπι. Βλέπετε εδώ εκτελεί, αλλά βρίσκει στο κεφάλι εκεί του Μητρούση, νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Δεν άλλαξε πορεία η μπάλα όμως ιδιαίτερα, οπότε τον γκολ μετράει στον Τόπι, καταλήγει στα δίχτυα, αλλά αυτό το άγγιγμα της μπάλας από τον αμυντικό σταματάει την κίνηση του Χαραλαμπίδη και φέρνει το 1-1 για την ομάδα του Μικροχωρίου. Κεφαλιά από τον Γουνατίδη, σταθερός ο Τότκας στην εστία του, μπλοκάρει την μπάλα. Ο Παδραμαϊκός προσπαθεί να βρει ένα δεύτερο γκολ. Τάσο Ζιρινίδης, ωραία μπαλιά για τον Χατζικυριάκου. Χατζικυριάκου από δεξιά, ωραία σέντρα μέσα στην περιοχή. Αχαλινόπουλος, πριν σκάσει μπάλα στο έδαφος, κάνει ένα σουτ πάνω από τα δοκάρια. Νέα προσπάθεια. Έχουμε περάσει σε στιγμιότυπα από δεύτερο ημίχρονο. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τους φιλοξενούμενους με τον Μιχάλη Κωνσταντινίδη. Προβολή του Μιχαηλίδη. Θα κόψει την μπάλα, αλλά έτσι κι αλλιώς ο ΣΜΗ γεννόμενη φάση σήκωσε τη σημαία του στο βάθος ο Αντωνίου ο Παρασκευάς. Υπήρχε offside. Μια κεφαλιά από τον Μιχαηλίδη για τον Παδραμαϊκό, μπλόκαρε ο Τότκας. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Μικροχωρίου. Ωραία η πάσα από τον Χάρη Καρασαβίδη για τον Χατζικυριάκου. Ωραία κίνηση από τον Χατζικυριάκου. Κάπου κόντραρε η μπάλα. Καταλήγει στην αγκαλιά του Τότκας. Το 55 προσπαθεί να απειλήσει ο Παδραμαϊκός. Συμπαγής ο Άρης Μικροχωρίου. Κλείνει τις γραμμές. Θέλει το θετικό αποτέλεσμα. Εδώ ένα καλό στημένο για τον Παδραμαϊκό. Η μπάλα πέρασε και από τα δύο στόπερ. Και από τον Μιχαηλίδη και από τον Χάρη του Καρασαβίδη. Ένα φάουλ του Αχαλινόπουλου. Εδώ άτυχη η ομάδα του Μικροχωρίου. Η μπάλα βρίσκει στο τείχος. Αλλάζει πορεία. Μοιάζει λίγο με τον γκολ του Τόπι. Μόνο που στον γκολ του Τόπι δεν άλλαξε πολύ πορεία η μπάλα. Αχαλινόπουλος ο σκόρερ. 2-1 ο Παδραμαϊκός το 76. Ο Παδραμαϊκός που πίεζε, είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά ο συμπαγής Άρης Μικροχωρίου δεν είχε δεχτεί κλασικές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Και εδώ βλέπετε στο 76 η μπάλα βρίσκει στο τείχος, αλλάζει λίγο πορεία, καταλήγει στα δίχτυα. Ο πολύ ποιοτικός φέτος μεσοεπιθετικά Παδραμαϊκός με τον αρχηγό του τον Αχαλινόπουλο κάνει το 2-1 στο 76. Ένας Παδραμαϊκός που κάνει ξέφρενη πορεία στο δεύτερο γύρο, κερδίζοντας τους δύο δεύτερους, τον Βόλακα και τον Άγιο Αθανάσιο. Γουνατίδης σε νέα προσπάθεια για τον Παδραμαϊκό. Η σέντρα εδώ τελειώνει το μάτς. Δύο λεπτά μετά ο Γιώργος Μουρατίδης κάνει το 3-1 για την ομάδα του Παδραμαϊκού.
στο 78, στο 76, το 2-1 και στο 78 ο Γιώργος Μουρατίδης διαμορφώνει το 3-1 για την ομάδα του Παδραμαϊκού. Πολύ ωραία η επίθεση, έξοχη μεταβίβαση από τον Θεόφιλο Γουνατίδη. Πολύ ωραίο το τελείωμα από τον πρώτο σκόρερ φέτος του Παδραμαϊκού, τον Γιώργο τον Μουρατίδη, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και γράφει το 3-1 στο 78 λεπτό της αναμέτρησης. Μέσα σε 2 λεπτά, με αρκετό άγχος, δύσκολα αλλά δίκαια, ο Παδραμαϊκός φτάνει στο 2-1 απέναντι στον Άρη Μικροχωρίου. Με 2 γκολ στο 76 και στο 78. Εδώ μια πτώση του Αχαλινόπουλου μες στην περιοχή από μαρκάρισμα του Πεντεζίδη. Παίζεται, λέει ο Βασίλης Χορός Γουρπαλάκης, διαμαρτυρίζει εδώ του αρχηγού του Παδραμαϊκού για πέναλτι. Εδώ Πεντεζίδης και Αχαλινόπουλος στο έδαφος, ο παίκτης του Παδραμαϊκού. Άλλη μια φορά εδώ η επανάληψη της φάσης. Ο κύριος Χορόζογλου έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ένα φάουλ για τον Παδραμαϊκό από δεξιά, εκτελείται δεύτερο δοκάρι. Η κίνηση από τον Χάρη Καρασαβίδη, ο Κότκα Σωτήρια θα διώξει την μπάλα, χτύπησε και στο δοκάρι ο Χάρης Καρασαβίδης σε αυτή τη φάση. Νέα προσπάθεια για τον Παδραμαϊκό, σου του Μουρατίδη, καλό σου, την μπάλα θα περάσει εκτός εστίας του Κότκα. Τελευταίες στιγμές του αγώνα. Ένα φάουλ για την ομάδα του Μικροχωρίου. Καζάκης, ωραία εκτέλεση στη γωνία της εστίας. Πέφτει ο Χαραλαμπίδης και απομακρύνει την μπάλα. Νέα επίθεση για τον Παδραμαϊκό που βρίσκει πλέον καινούς χώρους μεσοεπιθετικά. Είναι πολύ ποιοτικός ο Χατζικυριάκος. Σε μια επίθεση από αριστερά, παράλληλη σέντρα, πήγε να βρει στο δεύτερο δοκάρι το Γουνατίδη. Δεν τα κατάφερε, η μπάλα πέρασε out. Νέα προσπάθεια επίθεσης για τον Παδραμαϊκό από δεξιά. Βοιατζής θα κάνει μια ωραία κίνηση. Το σουτ με το δεξί, η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια out. Και αυτή ήταν η τελευταία φάση της αναμέτρησης, αφού ο Βασίλης Χορόζογλου σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Παδραμαϊκός Άρης Μικροχωρίου 3-1. Καλησπέρα από μένα. Αντιμετωπίσαμε ένα παιχνίδι σήμερα με αρκετά προβληματάκια. Είχαμε μόλις την πρώτη αναγκαστική αλλαγή στην προθέρμανση. Είχαμε και δύο αναγκαστικές αλλαγές στη διάρκεια του παιχνιδιού. Γιατί οι ποδοσφαιριστές μου νιώθαν ενοχλήσεις, αλλά είπαμε να μην το αφήσουμε το παιχνίδι καθότι το σκορ ήταν 1-1. Προσπαθήσαμε, το παλέψαμε. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι που πήγε πολύ στη δύναμη από εμάς, καθώς αμυνθήκαμε μαζικά σήμερα, να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την πολύ δυνατή γραμμή στο μεσοεπιθετικό κομμάτι στους 4 ποδοσφαιριστές που έχει ο Παναγαμαϊκός. Θεωρώ ότι τα πήγαμε καλά για 65-70 λεπτά. Δίκαιο ο Παναγαμαϊκός μας κερδίζει σε μια στιγμή αδράνειας, σε μια κακή ατομική έτσι, αντιμετώπιση σε μια αμυντική φάση και έρχεσαι ένα φάουλ. Προηγηθήκανε και μετά πολύ γρήγορα από 5 λεπτά ήρθε και το 3-1. Κάπου εκεί αλλάξαμε σχηματισμό, προσπαθήσαμε να πατήσουμε περισσότερο πιο ψηλά στο γήπεδο. Φέρνουμε δύο επιθετικούς ψηλά, δεν καταφέραμε πολλά πράγματα, πλην από μια φάση, μια στατική πάλι, η οποία απέκουσε ο τερματοφύλακας στη γωνία του. Όπως πήγε το παιχνίδι, νομίζω ότι κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μην πάρουμε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, η νίκη του Παναδραμαϊκού είναι δίκη. Η δουλειά που κάνει ο Γιώργος με τους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που έχει, που έχει αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και εύχομαι καλή συνέχεια στον Παναδραμαϊκό. Θα συμφωνήσω με τον Γιάννη ότι κερδίσαμε δίκαια, αλλά το Μικροχώριο ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Ήταν, είχε σχηματισμό, η τακτική του ήταν τέτοια, στο να μην μας αφήσει χώρος ιδιαίτερα στον άξονα, παίζοντας με 3 στόπερ πίσω. Ήταν για μας ένας επιδιασμός που δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο. Αλλά μπορέσαμε και κάναμε γρήγορα τον γκολ. Σε μια στατική φάση δεχτήκαμε την ισοφάρηση. Εκεί χάσαμε λίγο την αυτοσυγκέντρωσή μας. Στο δεύτερο μήχρονο μιλήσαμε τα παιδιά και είπαμε ότι πρέπει να παίξουμε με ηρεμία, να περάσουμε την μπάλα στα πλάγια, να πλαγιοκοπήσουμε, γιατί ο άξονας ήταν πολύ κλειστός. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε πάλι με ένα φάουλ όπως δεχτήκαμε τον γκολ. Και κατόπιν λύθηκαν τα πόδια μας, κάναμε γρήγορα το 3-1 και είχαμε τις ευκαιρίες, αν είχαμε καθαρό μυαλό, να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Θα δώσω συγχαρητήρια και πάλι στα παιδιά για την προσπάθεια, για το αποτέλεσμα, γιατί τα δίνουν όλα μέσα στο γήπεδο, προσπαθούν πάλι πάρα πολύ. Είναι δεμένοι ο ένας πάρα πολύ με τον άλλον, βλέπουμε τον τρόπο που πανηγυρίζουν το κάθε γκολ. Είμαστε μια πάρα πολύ καλή παρέα και θα συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο μέχρι το τέλος, όπως είπα, να κρατήσουμε την ιστορία του Παναδραμαϊκού σε υψηλό επίπεδο. Επίσης, να πω ότι για την ομάδα του Μικροχωρίου ήταν πολύ ανταγωνιστική, πολύ σωστά τακτικά αντιμετώπισε το παιχνίδι ο Γιάννης για την πολύ καλή front line που έχουμε. Και να τους ευχηθώ καλή συνέχεια και καλά αποτελέσματα.